Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, και σήμερα μαζί για λίγο να μιλήσουμε για αθάνατες ιστορίες, για την αθάνατη Ελλάδα, για αυτή την Ελλάδα που μας κρύψανε τόσα χρόνια και που οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση πλέον από τόσα που ακούνε γραφόμενα των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, των μέσων μαζικής αποκολοκυθοποιήσεως, να την πούμε έτσι, διότι περί αυτού πρόκειται, για να ξέρουμε ποιον απόγονοι είμαστε. Να ξέρουμε τους παππούδες μας. Όπως κανείς άμα δεν έχει γνωρίσει πατέρα και μάνα, αισθάνεται άσχημα, αισθάνεται μειωμένος απέναντι των άλλων που έχουν γονείς, έτσι ορφανός άνθρωπος. Και όσοι έχουν νιώσει την ορφάνεια καταλαβαίνουν τι λέω. Έτσι και όσοι δεν ξέρουν τους προγόνους τους, την ιστορία τους, και αυτοί αισθάνονται μια μειονεκτικότητα απέναντι των άλλων ανθρώπων, των άλλων λαών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε λίγο στην αρχή για τα σημεία του Αντιχρίστου που μας έχουν αναφέρει πάρα πολλοί φίλοι και μετά θα περάσουμε σε ιστορίες αθάνατης Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Λεωνίδα, τον Κανάρη, τον Φιδιππίδη που είπε να νικήκαμε και πέθανε μπροστά στους Αθηναίους και πολλά άλλα. Για τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας, τις οποίες εμείς πρέπει να μην τις ξεχνάμε αλλά να τις έχουμε γραμμένες με πάρα πολύ ισχυρό τύπο μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, στα βιβλία μας, παντού. Και να τη μελετάνε βέβαια και τα παιδιά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με τα σημεία του Αντιχρίστου που έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο έτσι ένα μοτίβ σε πολλούς ανθρώπους και λένε τι θα γίνει αν έρθει ο Αντίχριστος, θα τον καταλάβω εγώ, δεν θα τον καταλάβω κλπ. Να πούμε το εξής, ότι ο ίδιος ο Κύριος έχει αρχίσει να μιλάει στους μαθητές για αυτή την υπόθεση, για τα τελευταία του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ σημασία τα λόγια του Χριστού. Θα τα δούμε στο τέλος του Ευαγγελίου, του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Θα τα δούμε επίσης λίγο πριν τελειώσει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Σε αυτά τα δύο Ευαγγέλια λοιπόν να ψάξουμε, θα δούμε ακριβώς τι λέει ο Χριστός για αυτά τα σημεία που θα γίνουν. Και να πούμε πρωτίστως ότι αυτά τα σημεία θα είναι δύο λογιών σημεία. Τα μεν πρώτα θα είναι σημεία γενικής ακαταστασίας και τα δεύτερα θα είναι σημεία, ειδικά σημεία αναγνωρίσεως του τέλους του κόσμου, του Αντιχρίστου και του τέλους του κόσμου. Διότι ο Αντιχρίστος θα έρθει να κλείσει αυτή την αυλαία του κόσμου και θα εμφανιστεί από το πρόσωπο της γης με ένα φύσιμα, όπως λέει, του Ιησού Χριστού, του αναστημένου βασιλιά της καρδιάς μας. Σημεία λοιπόν του Αντιχρίστου, όπως αναφέρονται στα Ευαγγέλια μας, είναι οι σεισμοί και οι πόλεμοι κατά τόπους. Θα μου πει σήμερα δεν υπάρχουν σεισμοί και πόλεμοι κατά τόπους. Ναι, υπάρχουν, αλλά τότε θα είναι πολύ πολύ ισχυρότεροι και διαρκέστεροι, θα είναι καθημερινοί. Άλλο σημείο είναι θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, ότι η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων δεν κυριαρχεί. Κυριαρχεί ένας άρρωστος ανταγωνισμός, αντί αυτής της αγάπης που μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, ανάμεσα στους ανθρώπους αυτή η αγάπη, η αλληλεγγύη δηλαδή, η αλληλοβοήθεια. Δεύτερο σημείο λοιπόν θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Τρίτον, θα αποστατήσει ο κόσμος από το Θεό. Αν σκεφτείτε ότι πριν 200 χρόνια, περίπου την εποχή της Επαναστάσεως, της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821, όλοι οι επαναστάτες μηδενός εξαιρεμένου πίστευαν στο Θεό, διότι η απιστία φάνηκε μετά και ήρθε από την Ευρώπη από το 1900 και μετά, περισσότερο, δεδομένου ότι και η μεγάλη αυτή αντιδραστική του χριστιανισμού εδήλωναν μια απιστία, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως σήμερα. Σήμερα αμφισβητούνται τα πάντα. Θα αποστήσει λοιπόν ο κόσμος από το Θεό. Η αποστασία είναι φανερή σήμερα. Στην Ελλάδα, που τη λένε ότι είναι το πιο θρησκευόμενο κράτος της Ευρώπης, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε την αποστασία αυτή από το Θεό. Με τις διάφορες θεωρίες και τους ισμούς, κομμουνισμό, αθεϊσμό, δαρβινισμό και ό,τι άλλο, έπαψε ο άνθρωπος να ελπίζει στο Θεό. Γιατί για να πούμε ότι δεν πιστεύει καθόλου είναι, μου φαίνεται αδιανόητο. Κάποιες στιγμές όλοι πιστεύουν σε αυτή τη δύναμη του Θεού.
γιατί λένε ότι και οι άθεοι ακόμα υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Αλλά δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να λέμε πιστεύουμε σε μια ανωτέρα δύναμη. Εμείς πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό να μην το πούμε ποτέ, ότι πιστεύουμε σε μια ανωτέρα δύναμη, έτσι αφηρημένα και αόριστα. Αυτά τα λένε οι άθεοι περίπου. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πιστεύω, πρέπει να το μάθουμε απ' έξω. Και αν πρόκειται να βαφτίσουμε κάποιο παιδί, πρέπει να το ξέρουμε, να το απαγγείλουμε απ' έξω. Για να μην γίνουμε και ρεζίλ στον κόσμο. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού κλπ. Να μην κάτσω να το πω εγώ τώρα ολόκληρο. Αλλά υπάρχουν και αμετακίνητα σημεία, τα οποία είναι τα εξής, τρία αμετακίνητα σημεία την εποχή που θα έρθει ο Αντίχριστος. Είπαμε για τα κινούμενα σημεία που θα είναι η αποστασία του κόσμου από το Θεό, η θάλασσα που θα σηκώνει τεράστια κύματα, τα τσουνάμια δηλαδή θα γίνουν ισχυρότερα και ο διωγμός των χριστιανών. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Δεν θα τα αναφέρουμε ένα-ένα, απλώς θα επανέλθουμε σε ένα άλλο μέρος του προγράμματος αυτού, διότι σήμερα είπαμε θα θίξουμε ελάχιστα το θέμα περί Αντιχρίστου. Τα μετακίνητα σημεία του Αντιχρίστου είναι τα εξής τρία. Αν τα καρφώσουμε καλά στο μυαλό μας, δεν τα ξεχάσουμε ποτέ. Ένα έχει σχέση με τον ναό. Να θυμόσαστε τον ναό. Ναός. Το πρώτο σημείο λοιπόν είναι ο ναός. Αμετακίνητο σημείο. Όταν δείτε να χτίζεται ο ναός του Σολομώντος, τότε ο Αντίχριστος θα πλησιάσει και θα μπει στο ναό αυτός πρώτος. Δεύτερον, το χάραγμα, το πολυθρύλιτο χάραγμα 666, το οποίο το ξέρουν όλοι, όταν θα μπει στο χέρι και στο μέτωπο. Και τρίτο αμετακίνητο σημείο είναι δύο προφήτες, ο Ηλίας Ενόχ, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Τρία σημεία τα επαναλαμβάνω, ο ναός το 666 και οι δύο προφήτες. Οι δύο ελέες που λέει η Αποκάλυψη, έτσι. Οι δύο ελέοι και οι δύο προφήτες. Αυτά τα σημεία, τα τρία φανερά σημεία, όπως είναι ο ναός το 666, ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι θα έρθουν να πεθάνουν πολεμώντας τον Αντίχριστο, και θα αναστηθούν, λέει η Αποκάλυψη, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αποκαλύπτει την τηλεόραση η Αποκάλυψη. Διότι δεν είναι δυνατόν, εάν δεν υπάρχει φωτογραφική τέχνη ή βίντεο, κινηματογράφος και, πώς το λένε, και, εν πάση περιπτώσει, εικονοληπτικό μηχάνημα, δεν θα μπορούν να φανούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι αυτοί οι οποίοι πέθαναν από τον Αντίχριστο και μάλιστα μετά από τρεις μέρες θα αναστηθούν, λέει, μπροστά στα μάτια της εκπληκτής ανθρωπότητος. Πώς η ανθρωπότητα θα δει ένα σημείο του πλανήτη αν δεν υπάρχουν τηλεοράσεις? Ιδού λοιπόν το ερώτημα. Ας μας απαντήσει ένας σοφός, πώς είναι δυνατόν λοιπόν δίχως φωτογραφία και δίχως βίντεο να δούμε τους δύο προφήτες αυτούς νεκρούς και να αναστέλλονται και να αναβαίνουν στον ουρανό. Αυτά τα λέει Αποκάλυψη για όσους πιστεύουν την Αποκάλυψη. Και πρέπει να την πιστεύουμε την Αποκάλυψη, διότι ό,τι έχει πει η Αποκάλυψη έχουν φανερωθεί. Πάμπολα σημεία της Αποκάλυψης, μέχρι και το Τσέρνομπιλ, μέχρι και οι βόμβες, μέχρι και τα αεροπλάνα που ρίχνουν θάνατο στους ανθρώπους, όλα έχουν περιγραφεί μέσα στην Αποκάλυψη και δεν είναι κάτι το καινούριο που λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Είναι κοινώς πανθομολογούμενο ότι η Αποκάλυψη έχει δώσει πάρα πολλά προειδοποιητικά σημεία από αυτά που βλέπουμε στο σημερινό κόσμο. Και εδώ για μια στιγμή θα κλείσουμε λίγο την ιστορία των τριών σημείων του Αντιχρίστου και των γενικών σημείων που αναφέρουν τα δύο Ευαγγέλια που σας είπα προηγουμένως, για να πάμε στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας και από πού να αρχίσει κανείς και από πού να τελειώσει. Να αρχίσουμε από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ένα φοβερό φαινόμενο ανθρώπου. Να σκεφτείτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών ήταν ένα προγραμματισμένο άτομο. Και γιατί το λέω αυτό? Όπως ξέρουμε από την ψυχολογία και από την επιστήμη σήμερα, κάποια πράγματα που υπάρχουν στους ενήλικες ανθρώπους και τις ακολουθούν σε όλη τη ζωή περίπου, εκτός αν κάνουν μια προσπάθεια να τα αποφύγουν, βέβαια αρνητικά πράγματα, έχουν μπει από την βρεφική ακόμα ηλικία. Ο φόβος, παραδείγματος χάρη, ο φόβος των, που εμφυσεί ο πατέρας και η μάνα στο παιδί. Θα μου πεις,
Δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου στο παιδί για τους κινδύνους που έχει ένα πράγμα, η φωτιά, ξέρω εγώ, ο γκρεμός, τα αυτοκίνητα. Αλλά πάντως να ξέρουμε ότι αυτές οι φοβίες έχουν σταμπαριστεί, σφραγιστεί μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου από τα πρώτα του χρόνια. Ειδικά το πρώτο έτος της ζωής του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εμφύτευση αυτών των πραγμάτων. Τώρα γιατί το είπα αυτό, γιατί μιλούσαμε για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος με την εποπτεία πολλών επιστημόνων και του κορυφαίου επιστήμονα του Δημοσθένη προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ατρόμητο θαραλέο πολεμιστή, άρχοντα και βασιλιά. Κατήγεται από βασιλική οικογένεια, όπως ξέρουμε, έχει πατέρα τον Φίλιππο το Δεύτερο, κατήγεται από τη Μακεδονία, εκεί που είναι σήμερα η Βυργίνα, στο έδαφος το δικό μας δηλαδή, και εκτός τούτου είχε ανθρώπους του περιβάλλοντος του οι οποίοι είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν αυτό τον τύπο του ανθρώπου, ενός ατρόμητου πολεμιστή βασιλιά. Γι' αυτό λέω ότι με πρόγραμμα γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, και πράγματι ο Αλέξανδρος ήταν ένας ατρόμητος πολεμιστής. Ήτανε τόσο ατρόμητος που έμπαινε μέσα στη μάχη, μέσα στη φωτιά πρώτος. Ενώ όλοι του λέγανε κάτσε λίγο πιο πίσω, αυτός έφευγε μετά λόγω σας αίτα και οι άλλοι ακολουθούσαν. Γιατί, θα μου πείτε, επειδή δεν σκοτώθηκε σε μάχη, όσμος πέθανε από κάποιες απροσεξίες ή από ένα δηλητήριο που ήπιε. Κάτι που δεν το έπρεπε να το δοκιμάσει κάποιος άλλος. Συνήθως αυτοί οι μεγάλοι βασιλείς βάζανε σκύλους ή δούλους και δοκιμάζανε τα φαγητά τους. Ή από μια πνευμονία, από την οποία δεν φυλάχτηκε. Ή από πολλά άλλα. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια. Καλό είναι να είσαι ατρόμητος και να μην φοβάσαι απολύτως τίποτα. Αλλά έλα που και ο φόβος είναι ένα σημείο που σε προφυλάει από πολλά πράγματα, όπως και ο πόνος. Ο φόβος και ο πόνος δεν τα έχει βάλει ο Θεός μες στον άνθρωπο έτσι για χάρη γούστου, αλλά τα έχει βάλει επίτηδες για να μπορεί ο άνθρωπος να προειδοποιείται. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στον άνθρωπο αυτών των σημείων, δηλαδή του προειδοποιητικού φόβου και τρόμου. Φοβόμαστε την αρρώστια και παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι, ιδίως όταν υπάρχει μια επιδημία, παραδείγματος χάρη. Φοβόμαστε το ατύχημα και κοιτάζουμε πάντοτε το φανάρι, ας πούμε, να είμαστε ακριβείς στην πορεία μας. Καλό είναι αυτό οπωσδήποτε, διότι όσοι παραβίασαν το φανάρι, 1, 2, 3, 4, την τελευταία, δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξανδρος ήταν ένα φαινόμενο μιας παιδαγωγίας ατρόμητου πολεμιστή. Υπήρξαν και άλλοι στην ιστορία που ήταν ατρόμητοι, όπως ο Λεωνίδας και πολλοί άλλοι, διαπαιδαγωγημένοι κανονικά, αλλά ο Αλέξανδρος ήταν μια εξαίρεση για το γεγονός ότι επιστημονικά άρχισε να εκπαιδεύεται από μηδέν ηλικία αυτό το παιδί φαινόμενο. Βέβαια πάνω απ' όλα ήταν και εκλεκτός του Θεού για να κάνει αυτά που έκανε, διότι δίχως τον Θεό δεν γίνεται με την ανθρώπινη δύναμη και βοήθεια μόνο κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φαινόμενο. Έτσι λοιπόν είχαμε έναν ένδοξο απόγονο, το Μέγα Αλέξανδρο. Και δεν είναι ο μόνος Μέγας που έχουμε, αν κοιτάξετε, οι περισσότεροι μεγάλοι ακούνε σε ελληνικά ονόματα. Μέγας Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Φώτιος, Μέγας Αλέξανδρος κλπ. Και δεν νομίζω ότι στην ανθρωπότητα υπάρχουν παραπάνω από 15 τέτοιοι στην ιστορία της ανθρωπότητας, τέτοιοι άνδρες, άνθρωποι. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, όταν ήταν στην έρημο, του είπε ο Παρμενίων απέναντι στο Δαρείο, όταν έστειλε κάποιες αποστολές ο Δαρείος, να ζητήσει συνθηκολόγηση, γιατί ήξερε ότι ο Αλέξανδρος δεν χάνει καμιά μάχη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όλες τις μάχες είχε νικήσει και φοβήθηκε ο Δαρείος και του στείλε και του είπε: Αλέξανδρε, εάν θέλεις, έλα σαν φίλος και θα σου δώσω παραχωρήσω το μισό σου βασίλειο. Τότε ο Παρμενίων, ένας από τους συμβούλους και αγαπητός αδερφικός φίλος του Αλέξανδρου, του είπε: αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση, Αλέξανδρε, να την πάρουμε.
να πάμε και να συγκυβερνήσουμε τον Δαρείο. Εγώ τουλάχιστον δουλεύω ο Παρμενίων, δεν θα έλεγα όχι σε αυτή την πρόταση. Εσύ δεν θα έλεγες όχι, του λέει, αλλά εγώ δεν είμαι Παρμενίων, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, του είπε ο Αλέξανδρος. Και εγώ αν ήμουν Παρμενίων θα έλεγα ναι, του είπε ο Αλέξανδρος. Εγώ όμως ως Αλέξανδρος λέω όχι. Θα πάμε και θα τους συντρίψουμε. Και όντως αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος και πίστευε, αυτό έγινε. Τι να πούμε για τον Λεωνίδα, τα ξέρουμε, έχουν γίνει και έργα, τον Μολόν Λαβέ, ότι του έδωσε και ο, εκεί πέρα ο Πέρσης το περιθώριο να γίνει βασιλιά στην Περσία, ο Λεωνίδας, ή να του δώσει πόλη στην Αθήνα, όποια πόλη ήθελε κλπ. Και του είπε ο Λεωνίδας ότι κοίταξε να δεις, του λέει, εσύ ό,τι και να κάνεις εδώ πέρα, στην ιστορία θα μείνεις σαν μια μετριώτης. Ενώ εγώ, που σε πολεμάω με 300 ανθρώπους, ίσως δεν μπορούσα να σε νικήσω γιατί έχεις 1 εκατομμύριο στρατό, αλλά εγώ θα μείνω στην ιστορία, ενώ εσύ, εγώ θα μείνω στην ιστορία σαν ένα μεγάλο και ένδοξο παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι μίλησε ο Λεωνίδας στον Πέρση βασιλιά, τον Ξέρξη νομίζω. Αλλά και ο Κανάρης ήταν ένα παλικάρι μεγάλο που μόνος του, προσέχετε αυτό, με ένα βοηθό από πίσω που ερχόταν ο Ματρόζος, μόνος του μπόρεσε και πλησίασε την αυαρχίδα των Τούρκων την ώρα που αυτοί από πάνω γλεντοκοπούσαν, κόλλησε μια βάρκα με πίσα και της έβαλε φωτιά και έφυγε. Και όταν του είπανε βρεσί Κανάρη, βρεσί Κωνσταντή, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα είναι απίθανο να γίνει. Και δεν σε έπιασαν κιόλας, λέει. Μέσα στον πανικό της οι Τούρκοι δεν μπορούσαν ούτε να τον πιάσουν, που ήταν πάρα πολύ εύκολο, θα έλεγε κανείς, να πιάσουν έναν άνθρωπο με μια βαργούλα μέσα στο πέλαγος. Κι όμως ούτε τον έπιασαν και ανατείναξε την αυαρχίδα, το μεγαλύτερο καράβι των Τούρκων, και τους έκανε μεγάλη ζημιά ο Κωνσταντίνος Κανάρης, του οποίου το σπίτι είναι στην Κυψέλη. Στην οδό Κυψέλης μπορεί κανείς να το δει. Εκεί κοντά είναι και ο Αδριάνδας του Κανάρη. Και έτσι επέρασε στην ιστορία αυτό το κατόρθωμα του Κανάρη, ενέπνευσε τους Γάλλους ποιητές που έγραψαν ποίηματα για το κατόρθωμα του Κανάρη, το Βίκτορ Αγκό, ο οποίος έγραψε το ποίημα «Το ελληνικό παλικάρι», κάπως έτσι, το παιδί της Ελλάδος, έγραψε ποίηματα δηλαδή για τον Κανάρη όλη η Γαλλία τότε, αλλά όχι μόνο για τον Κανάρη και για πολλούς άλλους, για τον Κολοκοτρώνη, για τον Μακρυγιάννη κλπ. Τέτοιους ενδόξους προγόνους είχαμε, αγαπητοί φίλοι. Και σήμερα πιστεύω ότι μαγιά υπάρχει. Θα διαβάσουμε παρακάτω ότι είπε ο Μακρυγιάννης, ότι όλα τα θηρία πέφτουν πάνω στην Ελλάδα, λέει, αυτά τα χρόνια, αυτούς τους καιρούς, να την εφάνε, να τη διαλύσουν. Και όμως η Ελλάδα απομένει ένα κομμάτι από την Ελλάδα, μια μαγιά που την ξαναγεννάει την Ελλάδα αυτή. Γιατί η Ελλάδα είναι αγαπημένη του Χριστού και της Παναγίας. Όσο βέβαια και εμείς αγαπάμε τον Χριστό και την Παναγία, τόσο ανταποδίδεται αυτή η αγάπη και σε εμάς. Και η Ελλάδα μεγαλούργησε με το όνομα του Χριστού. Και όταν αναφέρουν πολλοί, έχω παρατηρήσει στις τηλεοράσεις, το όνομα Κολοκοτρώνης και Κανάρης, δεν λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσευχήθηκαν ώρες τη νύχτα πριν κάνουν κάποιο κατόρθωμα ή πριν από τις μάχες. Αυτό το αποφεύγουν. Δηλαδή τη θρησκευτικότητα του Κανάρη και του Κολοκοτρώνη και όλων των επαναστατών δεν την αναφέρουν. Αναφέρουν τα κατορθώματά τους μόνο. Και θα σας πω δύο από αυτά. Όταν του είπαν του Κανάρη, λοιπόν, πώς θα κατάφερες ρε Κωνσταντή και πήγες, λέει, πήγα στον καθρέφτη, είπα, Παναγία μου, σήμερα εγώ τελειώνω. Βάλε εσύ το χέρι σου, διότι εγώ αύριο θα έχω φύγει από τη ζωή, θα είμαι νεκρός. Σημειωτένω ότι είχε γεννήσει η γυναίκα του πρόσφατα το γιο του Κανάρη, το πρώτο του παιδί. Έτσι με αυτό, λέει, το κουράγιο έφυγα, προσκυνώντας την Παναγία, να πάω να ανατινάξω τους Τούρκους. Ο δε Κολοκοτρώνης, μέσα στα άπειρα που έχει πει, τα άπατα του Κολοκοτρώνη, είναι σπουδαία η βιογραφία του Κολοκοτρώνη, να διαβάζει κανείς, να κάνουν σύρεα, να κάνουν τόσα πράγματα, έχουν τηλεοράσεις άχρηστες. Ο Κολοκοτρώνης είπε στους Έλληνες, οι οποίοι εγκατέλειπαν το πεδίο της μάχης, επειδή έμαθαν ότι ο Μέρ Βριώνης, ο Ιμπραήμ και ο Μέρ Βριώνης και αυτοί είχαν τρομερούς στρατούς και προσπάθησαν να, με κάθε τρόπο να στρίψουν από τη μάχη με τις οικογένειές τους,
Ο Κολοκοτρώνης της είπε: «Βρες οι Έλληνες», λέει. «Αρχίσαμε κάτι και πρέπει να το τελειώσουμε. Εξάλλου», λέει, «δεν ξέρετε ότι ο Θεός έχει βάλει την υπογραφή του να μας ελευθερώσει. Πού πάτε», λέει, «αφήνετε την πατρίδα και φεύγετε. Θα πάθετε χειρότερα δεινά. Θα σας φάξουνε. Ελάτε να πολεμήσετε εδώ», λέει, «διότι θα κερδίσουμε τις μάχες. Μας το έχει υποσχεθεί αυτό η Παναγία. Ο Χριστός έχει βάλει την υπογραφή του ο Θεός και δεν την παίρνει πίσω». Και έτσι τους εμψύχωσε και κάθισαν και νίκησαν. Όντως, το βριώνει. Λοιπόν, αυτές οι στιγμές της ιστορίας είναι μεγάλες στιγμές, μεγαλειώδεις στιγμές και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε ποτέ. Εκείνο το παλικάρι που ξεκίνησε από τον Τύμβο του Μαραθώνος όταν νίκησαν οι Αθηναίοι και ήρθε στην Αθήνα 34 χιλιόμετρα περίπου από τον Τύμβο του Μαραθώνα, είχε τόση βία επάνω του που έτρεξε τόσο γρήγορα, δεν ξέρουμε σε πόση ώρα ήρθε. Τώρα είναι περίπου 3 ώρες αυτός ο Μαραθώνιος. Αυτό το παλικάρι λοιπόν ξεψύχησε από την κούραση τη φοβερή την οποία είχε υποστεί. Η καρδιά του δεν άντεξε πλέον, αλλά έφτασε μέχρι να πει: «Εδώ στους Σπαρτιάτες νικήσαμε». Στους Έλληνες δηλαδή, στους Σπαρτιάτες που ήταν στην Αθήνα, αλλά κυρίως στους Αθηναίους. Ο Κανάρης ήταν ένας άνθρωπος αυτοθυσίας, όπως ήταν όλοι οι επαναστάτες. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να μπορέσουν να ανεβάσουν την Ελλάδα πάλι, και θα ανέβει η Ελλάδα, αν το έχουμε υπόψη μας αυτό, αν δεν το ζήσουμε εμείς, θα το ζήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Θα ανέβει η Ελλάδα. Θα ανέβει πάρα πολύ αφάνταστα, όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Και δεν το λέω αυτό έτσι επειδή μου πέρασε από το μυαλό, αλλά μετά από πολύ διατριβή επάνω στο θέμα αυτό. Διάβασα προφητείες πολλών ανθρώπων, του Κοσμάτου Εντολού και άλλων, του Παπουλάκου κλπ, που λένε ότι θα γίνει μια αναλαμπή της Ορθοδοξίας προς το τέλος του κόσμου και τώρα πλησιάζουμε κατά κάποιο τρόπο, αν όχι πολύ κοντά, αλλά πλησιάζουμε. Δεν ξέρουμε 10, 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια πόσα θα είναι, δεν ξέρουμε. Και λυπάμαι για αυτούς οι οποίοι βάζουν ημερομηνίες, δίχως να ξέρουν πραγματικά πότε έρχεται το τέλος του κόσμου. Το μολό λαβέ του Λεωνίδα έγινε διάσημο από τότε σε όλα τα χείλη της ανθρωπότητος και σήμερα φτιάχνουν και έργα, όπως είδαμε, που είπε στο Σπαρτιάτη στον Πέρση: «Έλα να μας πάρεις τα όπλα, εμείς δεν τα παραδίδουμε. Δεν παραδίδουμε ποτέ όπλα». Και οι Έλληνες, να ξέρετε, δεν πολέμησαν ποτέ με ίσο στρατό. Πάντα πολέμησαν με στρατούς οι οποίοι ήταν υπέρτεροι των δικών μας. Σε όγκο και σε άνδρες. Διπλάσι, τριπλάσι, τετραπλάσι, πενταπλάσι, εξαπλάσι, δεκαπλάσι στρατοί. Ο χιτλερικός στρατός και ο στρατός του Μουσουλίνη πόσες φορές πιο μεγάλος ήταν από τον ελληνικό στρατό, που ήταν μόνο 100.000, πόσο πιο μεγάλος ήταν. Δεν ήταν 20-πλάσιος. Και όμως δεν είπαμε όχι, δεν θα πολεμήσουμε. Είπαμε όχι, δεν θα έρθείτε. Αυτό ήταν το όχι μας. Ότι δεν θα περάσετε. Ή τουλάχιστον θα περάσετε πάνω από το πτώμα μας. Θα πούνε πολλοί: «Μα και τι έγινε? Να, δεν πέρασαν οι Χιτλερικοί. Πέρασαν με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση του στήχησε τον πόλεμο». Και ο Χίτλερ είπε ότι δεν πολέμησε κανένας πιο ηρωικά από τους Έλληνες. Και ο Τσόρτσιλ και όλη αυτή η κίνηση της εποχής είπαν εγκομιαστικά λόγια για την Ελλάδα, αλλά μετά την πούλησαν. Όπως συνήθως γίνεται, οι ευεργέτες να ξεχνιόνται. Ο στρατηγός Χάμιλτον και ο Κολοκοτρώνης. Συναντήθηκε ο Χάμιλτον με τον Κολοκοτρώνη. Ζήτησε συνάντηση με τον στρατηγό Κολοκοτρώνη. Ο στρατηγός, ο Εγγλέζος, ο Χάμιλτον. Γιατί είχαν βάλει και τη μύτη τους οι Εγγλέζοι τότε με τους Τούρκους. Και του είπε, λέει: «Κοιτάξτε, να κάνουμε μια λογική διαπραγμάτευση. Να πούμε στους Τούρκους να μας δώσουν προνόμια στην Ελλάδα, στους Έλληνες, και να σταματήσετε να κάνετε επανάσταση, να δώσετε τα όπλα στους Τούρκους. Να κάνετε λοιπόν ένα χαρτί, μια συνθήκη, ένα μνημόνιο». Η απάντηση του Κολοκοτρώνη ποια ήταν? «Άκουσε, στρατηγέ Χάμιλτον», του λέει, «τέτοιο χαρτί δεν υπέγραψε κανένας. Δεν υπάρχει τέτοιο χαρτί. Ο βασιλιάς μας πολέμησε στα κάστρα με το σπαθί στο χέρι και πέθανε για την πατρίδα. Και τα έπαρτα κάστρα, το Σούλι και τα βουνά και ο Μιστράς, οι κλέφτες και οι αρματολοί. Αυτά είναι άπαρτα κάστρα», του λέει. Έμεινε άγαλμα ο Χάμιλτον.
δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια αντίδραση. Ηρωική και αποφασιστική και με τον τρόπο αυτόν που ξέρω ο Κολοκοτρώνης να μιλάει κολοκοτρονάικα, κοφτάκια στα ίσα. Και γύρισε και λέει, με συγχωρείτε λέει στους διερμηνείς εκεί, για ποιο βασιλιά μιλάει ο στρατηγός Κολοκοτρώνης. Και του είπανε, μιλάει για τον Κωνσταντίνο που πολέμησε στην Κωνσταντινούπολη και έπεσε πολεμώντας επάνω στα κάστρα. Και τον εθαύμασε λέει ο Χάμιλτον και δεν του ξαναείπε άλλη κουβέντα για συμβιβασμό με τους Τούρκους. Βλέπετε λοιπόν πως είναι οι άντρες, οι σωστοί, οι θαραλέοι, εκείνοι που έχουν ψυχή ελληνική και ζητάνε το συμφέρον της πατρίδος τους και τα δίκαια, το δίκαιο. Ήταν δίκαιο να επαναστατήσουμε εναντίον των Τούρκων. Λέγεται πως ο Ματρόζος, όταν ο Κανάρης έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος, υπουργός του ναυτικού, και μετά έγινε πρωθυπουργός για ένα διάστημα, αλλά στην αρχή τον κάνανε υπουργό, τον Κανάρη, ήταν από τους λίγους επαναστάτες που πήραν αξιώματα, οι περισσότεροι δεν πήραν τίποτα. Ούτε χρήματα, ούτε αξιώματα, ούτε σύνταξη. Οι επαναστάτες. Με μεσολάβηση βέβαια των διεθνών, όπως είναι και σήμερα, έτσι, των Ευρωπαίων. Ήρθε λοιπόν να τον ευρύ ένας ταπεινά ντυμένος άνθρωπος, ο Ματρόζος, συμπολεμιστής του ήρωας κι αυτός. Ήρθε να δει το φίλο τον Κωνσταντίνη, να τον συγχαρεί στο Υπουργείο, έμαθα ότι είναι υπουργός. Μπαίνοντας όμως εκεί, υπήρχε ένας στην πόρτα, με τα χρυσά του, τα κουμπιά κλπ, με το καπέλο του κλπ, αυστηρός, και του λέει, δεν μου λέει, ρε μπάρμπα, εσύ που πας από εδώ, δεν είναι φτωχοκομείο εδώ, λέει, να πας αλλού να ζητιανέψεις. Και γυρίζει ο Ματρόζος, λέει, και του ρίχνει μια ματιά, και ανακάτευτηκε η χέτη του, λέει, σαν λιονταριού, λέει, και του είπε, αν εγώ δεν πολέμαγα, του λέει, και δεν έχει να το αίμα εγώ, δεν θα φορούσε εσύ τώρα το στέμα, αν δεν έχει να εγώ το αίμα. Όταν άκουσε λοιπόν φασαρία ο Κανάρης, ήταν κοντά το γραφείο του, βγήκε στο μπαλκόνι και κοιτάει και λέει, Ματρόζο, κατεβαίνει τη σκάλα γρήγορα και τον αγκαλιάζει, φιλιώνται να πούμε κλπ. Ο άλλος ο υπαξιωματικός τα χάσε, έμεινε άγαλμα. Σου λέει, τι γίνεται εδώ. Δεν αναγνώρισε τον ήρωα, τον Ματρόζο, ίσως επειδή βέβαια μπορεί να ήταν νέος και να μην τον είχε δει ποτέ. Αλλά αυτά συμβαίνουν καμιά φορά, οι ήρωες να αγνοούνται. Και όπως είπε και ο Διονύσιος Σολωμός, σε έναν που είχε πατέρα ήρωα και επαναστάτη το 21, όταν μετά από χρόνια ο πατέρας του τελεύτησε, άφησε την τελευταία του πνοή, ο γιος του έλειπε στην Ευρώπη και του γράψε ένα γράμμα και του λέει, όταν θα έρθεις δεν θα βρεις παρά του πατέρα σου τον τάφο. Είμαι πάνω και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Εσκορπίσαμε τα άνθη πάνω στα άκρα καταστήθη, γιατί απόψε εκοιμήθη εις τον ύπνον του Χριστού. Ένας ήρωας πέθανε απλά με λίγα λουλούδια πάνω στο στήθος. Με τη λιτότητα αυτή που διακρίνει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, τον ηρωισμό και την τιμή. Αυτό το φρόνημα το βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο. Αυτή την ανδρεία την βλέπουμε στον Χριστό. Για θυμηθείτε τότε που όλοι θέλουν να λιθοβολήσουν μια γυναίκα και πήγανε εκεί με τέτοιο τρόπο, ώστε αν ήταν δυνατόν να λιθοβολήσουν και τον Χριστό. Και του είπαν, δάσκαλε, ειρωνικά, τι θα κάνουμε με αυτήν εδώ που πιάστηκε να μοιχεύει επ' αυτοφόρο. Και ο Χριστός δεν είπε, πω, αυτοί είναι έτοιμοι εδώ πέρα να λιθοβολήσουν και εμένα. Αλλά τι τους είπε. Ωραία. Να τη λιθοβολήσετε λοιπόν, αφού έτσι λέει ο νόμος του Μωυσή. Αλλά πρώτος να πιάσει πέτρα, αυτός που δεν έχει αμαρτίες, ο αναμάρτητος. Και τους έφερε πρώτο τελεσμένο γεγονότο. Τους έφερε να αφήσουν τις πέτρες χάμα και να φύγουν. Από τους γεροντότερους λέει, διότι αυτοί θα είχαν ρίξει την πρώτη πέτρα, οι πιο μεγάλοι στην ηλικία ρίχνανε πέτρες, λιθοβολημένους,
Αλλά δεν τολμήσαν να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε αμαρτίες, γιατί ήταν και άλλοι που ξέραν τις αμαρτίες τους εκεί. Να λοιπόν ένα φρόνημα ηρωισμού που έδειξε ο Χριστός εκεί. Δεν είπε τώρα, τι με ανακατεύετε εμένα, ναι, πιάσετε και σκοτώστε την. Αλλά την έσωσε. Και αν δεν έπιανε αυτό, θα έλεγε και άλλα βέβαια ο Κύριος, δεν ξέρουμε, η Σοφία, η Θεϊκή του Σοφία τι θα έκανε. Διότι μόνο ένας Θεός με τέτοιο μυαλό, με τέτοια Σοφία θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Να τους φέρει απέναντι σε τετελεσμένο γεγονός, δηλαδή στη δικιά τους αμαρτωλότητα. Μήπως αυτό του φέραν το νόμισμα του Κέσαρα και του είπανε κάνει να δίνουμε φόρο, γιατί θέλω να τον, εάν με έλεγε ο Χριστός, να μην δίνετε φόρο, θα λέγανε αυτός είναι επαναστάτης. Θα πηγαίνει ένας Ρωμαίος και θα λέει αυτός εδώ πέρα ξέρετε τι κάνει. Έρχεται και μας λέει εδώ να μην δίνουμε φόρο στους Ρωμαίους. Είναι επαναστάτης. Για πιάστε τον να τον τιμωρήσετε, να τον δικάσετε, να τον κλείσετε φυλακή. Αν τους έλεγε ναι, να δίνουμε φόρο βέβαια, θα λέγανε α, αυτός είναι προσκυνημένος. Αυτός είναι των Ρωμαίων. Αλλά τι τους είπε ο Χριστός όμως. Τι θα λέγαμε εμείς σε αυτή την περίπτωση, τίποτα δεν θα μπορούσαμε να πούμε. Εκείνος όμως ως θεάνθρωπος, με μυαλό θεϊκό και νου τέλειο, τους είπε υποκριτές, γιατί με πειράζετε λέει, γιατί ήρθατε για να με πειράξετε, τους ξεσκέπασε αμέσως τις προθέσεις τους. Καλό είναι αυτό να το κάνουμε όταν βλέπουμε δόλο. Γιατί έρχεσαι να κάνεις αυτό. Αμέσως ο άλλος κόβεται, του κόβεται μισή φορά. Σου λέει με πήρε χαμπάρι, γιατί ο δόλιος δεν θέλει να τον πάρουν χαμπάρι. Θέλει να έχει το δίκιο του από πάνω. Τους είπε λοιπόν, γιατί έρχεστε να με πειράξετε με το νόμισμα του Κέσσαρα. Φέρτε με ένα δινάριο. Του δίνουν ένα δινάριο. Τους λέει, πιάνω το πρόσωπο είναι εδώ σε αυτό το δινάριο. Λένε, αυτή του Κέσσαρα το πρόσωπο είναι. Ωραία. Αφού είναι λοιπόν του Κέσσαρα, πρέπει να πάει στον Κέσσαρα. Αλλά και να δώσετε και στο Θεό αυτά που πρέπει στο Θεό. Δηλαδή την τιμιότητα και την ειλικρίνεια που δεν την έχετε, γιατί ερχόσαστε δολίως να με καταδικάσετε. Να δώσετε στον Κέσσαρα αυτά που είναι του Κέσσαρα. Αυτό είναι και για μας. Στον Κέσσαρα να δίνουμε αυτά που είναι του Κέσσαρα. Στην εξουσία ανήκει τιμή εφόσον είναι σύμφωνη η εξουσία με το λόγο του Θεού. Με τους νόμους του Θεού. Όταν είναι άτιμη η εξουσία, δεν της ανήκει τιμιότητα. Της ανήκει αντίσταση και να φύγει από τη μέση. Μόνο η τίμια εξουσία πρέπει να γίνεται αποδεχτή από τους ανθρώπους. Η άτιμος εξουσία πρέπει να εκδιώκεται. Τα ποίηματα του Μακρυγιάννη, τα γραπτά του Μακρυγιάννη, είναι υπέροχα γραπτά. Ο Σεφέρης είπε ότι ο Μακρυγιάννης είναι από τους μεγαλύτερους ποιητές που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Ο Σεφέρης το είπε αυτό που είχε Νόμπελ. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν απάβγασμα ψυχής, καρδιάς, σκέψεων και οραμάτων του Μακρυγιάννη. Τα γραπτά. Ήρθαν παρόδο, Μακρυγιάννης έμαθε γράμματα για να γράψει τα απομονήματά του. Δεν ήξερε γράμματα, δεν ήξερε να γράφει. Ήταν στρατηγός, αλλά αγράμματος. Εκείνη την εποχή, μην νομίζετε ότι οι Τούρκοι έκαναν σχολεία για τους Ρωμιούς από εδώ και από εκεί, για να πηγαίνουν και να μαθαίνουν την ιστορία τους. Κρυφά σχολιά, κρυφές όλες οι ενέργειες στα παιδιά να μάθουν γράμματα. Και να περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη στιγμή της ιστορίας, όχι τώρα με Έλληνα, αλλά με έναν Ισραηλίτη, μεγάλο προφήτη, τον προφήτη των Ψαλμών, τον Δαβίδ, το μέγιστο των προφητών, όπως λένε πολλοί, της θρησκευτικής ποιήσεως, δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ, νέος ακόμα βασιλιάς, ίσως ήταν 30 χρονών όταν έγινε, και λίγο άπειρος έκανε μεγάλη γκάφα, μεγάλη αμαρτία, διότι είδε τη γυναίκα του στρατηγού του, του Ουρία, και θέλησε να κοιμηθεί μαζί της,
έστειλε τον Ουρία στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή να πεθάνει. Πράγματι ο Ουρίας πέθανε σαν ήρωας στα κάστρα εκεί στα τείχη. Και ο Δαβίδ παντρεύτηκε τη γυναίκα του, τη Βρυσαβέ. Αλλά αυτό δεν διέφυγε βέβαια από το μάτι που τα βλέπει όλα. Από το μάτι του Θεού. Αυτός τα έκανε μυστικά. Μιλάμε για μεγάλο άνθρωπο, προφήτη και Άγιο, έτσι. Αλλά και οι προφήτες και οι Άγιοι είναι και αυτοί άνθρωποι και στη μικρή τους ηλικία, ιδίως όταν δεν είναι πολύ συνειδητοποιημένοι, έχουν κάνει και αυτοί αμαρτίες. Για ένα βασιλιά αυτή η αμαρτία είναι μικρή αμαρτία. Διότι αν μας δώσουν εμάς ένα βασίλειο, σκεφτείτε πόσες αμαρτίες θα κάνουμε καθημερινά. Και μεγάλες αμαρτίες, πόσες αδικίες και πόσα πράγματα. Τέλος πάντων, επειδή δεν διέφυγε του Θεού αυτό, ο Θεός θέλησε να τον εσυμμορφώσει, να τον εσυνεφέρει. Γι' αυτό το ατόπιμα του εκλεκτού κατά τα άλλα παιδιού του. Και τι έκανε, τελειώνουμε σε 5 λεπτά. Τι έκανε, έστειλε τον Νάθαν τον προφήτη και πήγε στον Δαβίδ και του είπε, «Βασιλιά Δαβίδ, έχω να σου πω κάτι φοβερό. Σημειωτέων ότι ο προφήτης Δαβίδ, τον προφήτη Νάθαν, αργότερα έγινε προφήτης ο Δαβίδ, τον προφήτη Νάθαν που ήταν πριν από αυτόν, γέροντας με άσπρα μαλλιά, τον ευλαβεί το υπερβολικά. Τον αγαπούσε και τον θεωρούσε αντιπρόσωπο και εκπρόσωπο του Θεού και ό,τι έλεγε ήταν από Θεού. Γι' αυτό και αυτός πήγε δηλαδή. Και του λέει, θέλω να σου πω για μια μεγάλη αδικία που έγινε στο δικό σου το βασίλειο. Λέει, να ακούσω, λέει ο Δαβίδ. Λέει, κοίταξε, ένας φτωχός άνθρωπος είχε μια προβατίνα και έπαιρνε το γάλα και ζούσε από αυτό. Και ένας που έχει χίλιες προβατίνες πήγε και του άρπαξε τη μία προβατίνα με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να πεθάνει από την πείνα. Λέει ο Δαβίδ, έγινε αυτό εδώ πέρα στο βασίλειό μου, βέβαιος. Εξάπαντος αυτός ο άνθρωπος που το έκανε πρέπει να πεθάνει, λέει. Αυτός που στέρισε τη μία προβατίνα από τον άνθρωπο αυτόν, ενώ αυτός είχε χίλιες μέσα στο κοπάδι του, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Δεν είναι εύκολο, του λέει ο βασιλιά Δαβίδ, να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, γιατί, αυτός είσαι εσύ. Λέει, τι ο βασιλιάς ο Δαβίδ, αυτός ο άνθρωπος που σου είπα, είσαι εσύ που έκανες αυτή τη μεγάλη αδικία. Και τότε λέει ο Δαβίδ, κατέβασε το κεφάλι κάτω, έκλαψε, προσκύνησε και είπε στον προφήτη, σε παρακαλώ, Νάθαν, κάνε πρεσβεία στο Θεό για την ψυχή μου. Και παρακάλε στο Θεό να με συγχωρέσει. Αυτομάτως ο Νάθαν τον εσήκωσε και του είπε, κοίταξε, αμέσως τώρα πληροφορήθηκα από το Θεό ότι σε έχει συγχωρεμένο. Δεν αρκέστηκε σε αυτό όμως ο Δαβίδ, μπήκε σε ένα λάκκο, έσκαψε ένα λάκκο στον κήπο του, μπήκε μέσα, πέταξε τα βασιλικά του ρούχα, τα στέματα, τα χρυσά και όλα αυτά και φόρεσε ένα σάκο, έριχνε στάχτη στα μαλλιά του από πάνω και έκλαιγε μια εβδομάδα, δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα από μια εβδομάδα. Παρά μόνο τα δάκρυά του έπινε, λέει. Μέχρι που οι αυλικοί του ανησύχησαν πάρα πολύ για τη ζωή του και του πάνε τέλος πάντων να σταματήσει αυτό το βιολί που είχε αρχίσει εκεί πέρα. Τόση μεγάλη ήταν η συντριβή του. Μετά από αυτό έγραψε τον 50ο ψαλμό. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Αυτόν που το διαβάζουμε δύο φορές την ημέρα εμείς, πρωί και βράδυ, τον έγραψε ο Δαβίδ στις μέρες της μετανοίας του, διότι έκανε αυτή την αδικία. Το δε πρώτο παιδί που γέννησε από τη Βρυσαβέ πέθανε. Ήταν το παιδί αυτής της αμαρτίας, παραδείγματος χάρη. Και από τα παιδιά του, μόνο από τον Σολομώντα βρήκε χαρά. Από τα παιδιά του, όπως ήταν ο Αβεσσαλόμ, βρήκε μεγάλες πίκρες, τρομερές πίκρες για ένα πατέρα να τον κυνηγάει το παιδί του, να τον σκοτώσει. Και γλίτωσε του χάρου τα δόντια από τα χέρια του γιού του, του Αβεσσαλόμ, τον οποίο είχε πει, μη μου τον σκοτώσετε αν τον ευρείτε αυτόν τον επαναστάτη, τον Αβεσσαλόμ, το γιο μου, τον θέλω ζωντανό. Κι όμως, δεν έγινε έτσι. Τον βρήκανε κρεμασμένο από ένα αγκαθωτό δέντρο, όπου πιάστηκε τα μαλλιά του γιατί είχε τεράστια κόμη, λέει, και τον αποκεφάλισαν και του πήγαν το κεφάλι του γιού του και τους είπε, βρε τι κάνατε, άρχισε να κλαίει και να οδύρεται.
σκοτώσατε το παιδί μου κλπ. Μα λέει, αυτό το παιδί σου πήγε να σου πάρει το βασίλειο και να μας καταστρέψει. Μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι. Κι όμως, του πατέρα η καρδιά δεν σήκωνε, ακόμα και εκείνον που θέλει να τον σκοτώσει, να του πάρει τη ζωή. Αυτά τα λίγα είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, για να μην σας κουράσουμε, αλλά θα σημειώσω σε ποιο σημείο είμαστε, να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε σε αυτές τις υπέροχες ιστορικές στιγμές που δείχνει το μεγαλείο του ο μικρός άνθρωπος και τη βοήθεια του ο Θεός στους ανθρώπους. Διότι όλα αυτά τα μεγάλα γίνονται με τη βοήθεια του Θεού, όπως είπαμε. Είμαι σίγουρος πως και και οι πρόχριστου άνθρωποι, όπως ήταν ο Λεωνίδας, προσευχήθηκε στον άγνωστο Θεό, αυτόν που δεν ήξερε, διότι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, να το ξέρετε αυτό, είναι θρησκευόμενα άτομα. Δεν υπάρχει μεγάλο στην ιστορία, λέγανε για τον Ναπολέον, και όμως ο Ναπολέον ήταν και αυτός θρησκευόμενος. Δεν υπήρχε μεγάλο στην ιστορία που να μην θρησκεύεται. Εκτός από μερικά καθάρματα της ιστορίας. Μεγάλοι μεν, αλλά καθάρματα. Ευνόητο είναι να καταλάβετε ποιους λέω. Μας τύχανε και δύο τέτοια σε αυτόν τον αιώνα, τον 20ο αιώνα, τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά δύο μεγάλα καθάρματα τύχανε και στον 20ο αιώνα. Ένα γερμανικό και ένα ρωσικό. Τέλος πάντων, ας μην κλείσουμε δυσάρεστα την εκπομπή, αλλά ευχάριστα λέγοντας ότι ο Θεός ανταμείβει αυτούς που τον αγαπούν, με μεγάλες ανταμοιβές εδώ στη γη, αλλά με μεγαλύτερες ανταμοιβές στον ουρανό. Αμήν γέννητο σε όλους μας. Χαίρετε εν Κυρίω.